Δεν θα τελειώσει καλά αυτή η σεζόν με τα ψήσματα. Δεν θα τελειώσει καθόλου καλά. Ομογανιβόρους, είστε συντονισμένοι στο κανάλι για οικιακό και ερασιτεχνικό barbecue. Θα ψήσουμε μαζί αυτά που κι εσείς θέλετε και μπορείτε να ψήσετε στο σπίτι. Σήμερα, μέσα στην Τρέγκερ και σε υπέροχο καπνό από πέλετ μήλου, θα ψήσουμε δύο υπέροχα κοτόπουλα. Αλλά όχι με τον κλασικό τρόπο. Θα τα ετοιμάσουμε, θα τα κόψουμε, θα τα κάνουμε πεταλούδα. Spatchcock chicken. Ελάτε από κοντά να γνωρίσουμε τα υλικά μας. Έχω δύο πολύ ωραία καλοταϊσμένα κοτόπουλα, γύρω στα 2 κιλά, 1950 περίπου το καθένα, όπως τα έχω πάρει από πολυκατάστημα εμπορίου. Αυτό που έχω να κάνω είναι πολύ απλό. Έχω τη μεριά του στήθους και τη μεριά της ράχης. Το γυρνάω από τη μεριά της ράχης. Τα συγκεκριμένα έφτασαν στα χέρια μου μαζί με το λαιμό. Δεν το χρειάζομαι, δεν πρόκειται να τον φάω, άρα θα τον αφαιρέσω. Με ένα κοφτερό μαχαίρι αφαιρείται και πετιέται. Το ίδιο και από εδώ. Και ακριβώς εδώ, στην προέκταση που ήταν ο λαιμός, είναι η σπονδυλική στήλη, η ράχη. Αυτό ακριβώς είναι το τμήμα που πρέπει να αφαιρέσουμε πλήρως, κατά μήκος. Ένας εύκολος τρόπος είναι, βάζω το κοτόπουλό μου να κάτσει και κατεβάζω το μαχαίρι μου μέχρι κάτω. Δεν θέλει ιδιαίτερες γνώσεις, λίγο δύναμη σε κάποια σημεία. Αν έχετε ψαλίδι τροφίμων, ισχυρό, σίγουρα θα σας βοηθήσει. Μπορεί και να σας βολέψει περισσότερο. Με ένα καλό μαχαίρι όμως, πετυχαίνεις αυτό που θέλεις. Αυτό λοιπόν το τμήμα πρέπει να το αφαιρέσετε πλήρως και από τα δύο κοτόπουλα. Έτσι λοιπόν, ανοίγει. Εδώ ακριβώς, στη μέση, θα φέρει λίγο αντίσταση. Μπορείτε να κάνετε αυτό. Θα με βοηθήσει ώστε να απλώσει ακόμα περισσότερο το κοτόπουλο και να πάρει ακριβώς αυτό το σχήμα που μοιάζει με κάποιο τρόπο με πεταλούδα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε. Μου πήρε 2 λεπτά. Πάω να κάνω και το επόμενο. Έτοιμα λοιπόν, εύκολα και ωραία. 2 κοτόπουλα σε σχήμα πεταλούδας. Ανοιγμένο. Τώρα αν βλέπετε κομμάτια από λίπος εντός, τα οποία δεν θα χρειαστούν πουθενά, δεν θα τα φάτε, μπορείτε να τα αφαιρέσετε με ένα μαχαιράκι, εύκολα. Θα το κάνω. Σε κάποια σημεία θα το κάνω. Είμαι έτοιμος. Τι έχω να κάνω? Να τα ετοιμάσω με 2 διαφορετικά μείγματα μπαχαρικών. Με μείγμα κάρι το ένα και με μείγμα γλυκιάς πάπρικας το άλλο. Ίδιο προϊόν, εντελώς διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα στο τέλος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ετοιμασία στο πρώτο. Έχω ένα μείγμα που έχει αρκετό κάρι, γύρω στο 50%. Το υπόλοιπο είναι λίγο πιπέρι μαύρο, λίγο πιπέρι άσπρο, σκόνη σκόρδου, αλάτι και λίγο μπούκοπο. Πάμε να απλώσουμε παντού γενναιόδωρα. Όταν λέμε παντού, εννοούμε παντού και στο τραπέζι. Δεύτερο μείγμα, γλυκιά πάπρικα, αλάτι, πιπέρι, λίγο ρίγανη, λίγο θυμάρι. Έντονη χρωματική διαφορά. Αν θέλετε και να κολλάει πιο εύκολα το μπαχαρικό απάνω στο δέρμα, μπορείτε πρώτα να το περάσετε λίγο ελαιόλαδο, λίγο λιωμένο βούτυρο, ό,τι θέλετε. Δεν θα δώσει κάτι στη γεύση, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει να κολλήσουν τα μπαχαρικά απάνω. Πανέτοιμος. Έχω προθερμάνει την ψαριά μου, είναι στο 140, έχω πολύ ωραίο καπνό από πέλετ μήλου και τιμένη. Έχει πολύ αέρα όπως παρατηρείτε, δεν με επηρεάζει καθόλου. Η ψαριά μου σφραγίζει, κλείνει μέσα όλη τη γεύση.
τοποθετήσω όμορφα και ωραία τα κοτοπουλάκια μου ακριβώς εδώ. Κλείνω. Αφήνω την τρέκερ να κάνει τη δουλειά της. Σε λίγο θα βάλω θερμόμετρο και ένα έξτρα ακόμα τεμάχιο να ψήνεται. Μαζί με τα κοτόπουλά μου, έχω κάνει και άλλη μια ετοιμασία, πάρα πολύ εύκολη. Έχω πάρει ένα ανανά, όριμο, έχω καθαρίσει γύρω-γύρω, όσο καλύτερα μπορούσα. Μείναν κάποια ματάκια βέβαια, αλλά θα τα αφαιρέσω στο τέλος. Τον έχω βάλει από νωρίς στο ψυγείο, με λίγο αλκοόλ, ρούμι, ουίσκι, βότκα, οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε σας κάνει καλό στη γεύση. Το έχω περιστρέψει πάρα πολλές φορές. Θα το βγάλω από το σακουλάκι του. Μυρίζει εκπληκτικά. Το ρούμι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα ρίξω απάνω του ολόγυρα, κανέλα και μαύρη ζάχαρη. Θα το πασπαλίσω σαν λουκουμά και θα το βάλω μέσα στην τρέγκερ. Όση ώρα περίπου χρειάζομαι για τα κοτόπουλα. Μια μισή ώρα, δύο, εκεί. Θα λιώσει, θα κοπεί και θα είναι πεντανόστιμος. Μαύρη ζάχαρη, κανέλα, τίποτε άλλο. Μαζί με το ρούμι, εκπληκτικός συνδυασμός. Και εδώ. Το μπάρμπεκι στο σπίτι είναι απλό. Διάλεξε τα υλικά σου, πειραματίσου, βρες τις γεύσεις που σου αρέσουν, τροποποίησέ τες και θα βγεις δικαιωμένος. Αυτή η μικρή μου βόμβα θα μπει μέσα και θα ψηθεί όμορφα και ωραία. Χώρο έχουμε στην τρέκερ. Ονειρεύομαι και νούντλς μαζί με αυτά. Δεν ξέρω για εσάς. Έχω την εντύπωση ότι τα κάνω νούντλς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε πώς πάνε τα κοτόπουλά μου. Σύμφωνα με το θερμόμετρο της Trenger το εσωτερικό, έχω 55 βαθμούς στο κομμάτι που έχω βάλει, στο στήθος ακριβώς. Πολύ ωραίες μυρωδιές έρχονται. Πάρα πολύ. Είμαστε περίπου στα 40 λεπτά. Όπου βλέπω και τον ανανά μου, πάει εκπληκτικά. Βγάζω για λίγο το θερμόμετρο και τώρα θα τα γυρίσω. Θέλω να δω πώς πάει το ψήσιμο στο εσωτερικό, αλλά και να δώσω ένα πολύ ωραίο τοστάρισμα από τη σχάρα και τη θερμοκρασία στη μεριά που είναι το δέρμα. Ναι, είναι πιο συμπαγές. Πάμε πάρα πολύ ωραία. Πάμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό θυμίζω είναι με το μείγμα παχαρικών που είχε πάπρικα. Εδώ έχω με το κάρι. Εξίσου όμορφο αποτέλεσμα. Στο κοτόπουλο που έχω βάλει το μείγμα με το κάρι, θα απλώσω στο εσωτερικό μάγκο τσάτνι. Θέλω να δω πώς θα πάει. Σίγουρα ταιριάζει. Πάμε να απλώσουμε. Ολέ! Έξτρα γεύση. Ποτέ δεν πάει χαμένη. Κοτόπουλο είναι. Το έχουμε φάει με 500 διαφορετικούς συνδυασμούς. Ας το φάμε με άλλον έναν. Αυτό που ακούτε είναι η βροχή. Θα πρέπει να μετακινήσω την τρέγκερ σε ασφαλέστερο σημείο ή να βάλω ομπρέλα από πάνω. Έτοιμο.
Λοιπόν, έχω υπέρχες μυρωδιές. Έχω βάλει πάλι θερμόμετρο, αυτό που κυνηγάω, για να ξέρω ότι ψήθηκαν σίγουρα, είναι θερμοκρασία κοντά στους 80 βαθμούς Κελσίου. Είναι κοτόπουλο, πάμε πάντα με ασφάλεια. Κλείνω το καπάκι, να μην χάσω θερμοκρασία. Παίρνω τελευταία ωραία μυρωδιά και κλείνω. Υπομονή λοιπόν, μέχρι την εσωτερική θερμοκρασία που χρειάζομαι. Είμαστε ακριβώς στο σημείο όπου είμαι σταθερά στους 140 και αφού έχουμε γυρίσει το κοτόπουλο με το δέρμα προς τα κάτω και το άνοιγμα προς τα πάνω, έχω πιάσει εσωτερική θερμοκρασία 80 και κάτι βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με το θερμόμετρο της Traeger που ακουμπά μέσα. Ρίχνουμε μια ματιά. Κύμα μυρωδιάς ήρθε, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Στο κόκαλο ακριβώς έχω πάνω από 80 βαθμούς. Έχω 85-86 σίγουρα. Είμαστε ασφαλέστατοι. Μπορούμε να καταναλώσουμε. Αποσύρω τα κοτοπουλάκια μου, τα βάζω με το άνοιγμα προς τα κάτω και σκεπάζω από πάνω. 10 λεπτά θα τα αφήσω, γιατί δεν μπορώ να τα φάω τώρα. Και ναι, στα 10 αυτά λεπτά προλαβαίνω να κάνω νούτλες. Ω, διαλύεται. Αυτό είναι ένα κοτόπουλο που έχει ψηθεί σωστά, στάζει και είναι πολύ περίπου το αποτέλεσμα του. Ναι. Περίπτωση νούμερο 2. Αυτό είναι ένα κοτόπουλο που σίγουρα δεν θα είναι στεγνό. Είναι ένα κοτόπουλο που ψήθηκε με ασφάλεια, με πολύ σταθερή θερμοκρασία και θα μου αποδώσει. Ορίστε λοιπόν το τελικό μου αποτέλεσμα πριν το κόψιμο και μια βόμβα ανανά γεμάτη γεύση. Τεμάχισμα και σερβίρισμα. 10 λεπτά υπομονή. Πολύ ωραίο χρώμα, ξεκάθαρο. Ποιο είναι ποιο, με κάρι, με πάπρικα, από κάτω το έχω περάσει και με ένα πολύ γενναιόδωρο στρώμα από mango τσάτνι. Θα έχω επομένως πολύ ωραίο άρωμα και μια πολύ ωραία επίγευση από αυτό. Θα ξαναβάλω βέβαια από αυτή την υπέροχη τύπου μαρμελάδα με το mango, με τα μπαχαρικά. Μόλις το κόψω θα βάλω σε κάθε κομματάκι. Και εδώ βλέπω τις κοπές να έρχονται. Υπέροχο άρωμα. Μία από τα ίδια εδώ. Άλλα 5 λεπτάκια έτσι, να φύγουν οι ατμοί και κόβουμε. Δέκα και κάτι λεπτά έχουν περάσει. Το κρεατάκι μου ξεκουράστηκε, δεν καίει τόσο πολύ. Μπορώ να προχωρήσω. Είναι εκπληκτικό το τι υγρά μπορεί να βγάλει ένα κοτόπουλο όταν ψηθεί σε σωστή και σταθερή θερμοκρασία και όταν δεν βιάζομαι και μπορώ να απολαύσω ένα πολύ ζουμερό αποτέλεσμα. Πάμε να κόψουμε. Απλά το άγγιξα και κόπηκε. Εδώ δείτε. Περνάει απλά το μαχαιράκι από πάνω. Κυριολεκτική πλημμύρα. Κυριολεκτική πλημμύρα. Φεύγουν όλα μόνα τους. Φεύγουν όλα μόνα τους. Ένα. Εδώ έφυγε το κόκαλο απλά από τη θέση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ψήσιμο μέχρι μέσα και άριστο αποτέλεσμα. Ακουμπάς και κόβεται. Ζουμερό μπούτι. Περνάω το μαχαίρι από το στήθος και απλά κόβεται. Δεν έχω λόγια. Ο ανανάς κόβεται
σαν καλογινωμένο γλυκό. Λίγα νούντλς. Ωραίο το μείγμα με το κάρι. Ωραία και η μαρμελαδίτσα που έπεσε από πάνω. Ψητός ανανάς. Μεθυσμένος λίγο σε ορούμι. Μαύρη ζάχαρη, κανέλα. Και μια εσόνς. Από το υπέροχο προϊόν μου. Σούπερ. Ο καλύτερος ανανάς που έχεις φάει. Ο καλύτερος ανανάς που έχεις φάει. Ακόμα καρνιβόρους, για αυτά που και εσύ εύκολα μπορείς να κάνεις στο σπίτι και να έχεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Κοτόπουλο που είναι ζουμερό μέχρι μέσα. Δεν έχει στεγνώσει πουθενά. Πλημμύρισε πραγματικά ο πάγκος και όμως έχει εσωτερική 85 βαθμούς Κελσίου. Εδώ είσαι.